σας αγαπητοί μας φίλοι, σε ένα από τα ωραιότερα σημεία χωρίς υπερβολή, όχι της Ελλάδος, αλλά του πλανήτη. Συμφωνείς βέβαια? Συμφωνώ. Είμαστε φυσικά, συμφωνώ. Με φόντο τους ιερούς βράχους των μετεώρων, τα μοναστήρια, κάτω να εκτείνεται ο Θεσσαλικός κάμπος και σας στέλνουμε την αγάπη μας και δεν θα έχεις αντίρρηση, Κώστα. Βρισκόμαστε στην περιοχή σου, στο νομό Τρικάλων, στα Τρίκαλα, στα Τρίκαλα θα πάμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε το έθιμο τι θέλει. Γιορτή ημέρα σήμερα, Χριστούγεννα, και είσαι έτοιμος να τα πούμε, θα ρωτήσω να τα πούμε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Να νιώσουμε παιδάκια, όπως τα έλεγες και εσύ στα Τρίκαλα. Έτσι. Τα έλεγα και εγώ στην Αργολίδα και στην Αθήνα. Θα ξεκινήσεις εσύ. Να ξεκινήσω. Εγώ να δώσω τόνο. Έλα, πάμε, Χριστέ πάμε. Μου, καταστραφήκαμε. Πάμε. Καλήνεσπέρα, ανάρχοντες. Κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση. Να μπω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερα. Εν Βηθλέμ την πόλη ουρανία γαλλώντε. Χαίρε η φύση όλη. Πολύ καλά τα πήγες. Παναγία μου, ελπίζω να ακούγεται η φωνή σου περισσότερο από τη δική μου. Δεν σε ακουμπάω και πολύ γιατί είμαστε σε σημείο περίεργο. Οριακά, Παναγία μου. Θέλω να θυμηθείς παιδικά, νεανικά χρόνια και πώς επισκέφτεσαι εδώ το σημείο. Καταρχήν να πω ότι βρισκόμαστε στον πιο ρομαντικό βράχο, ο οποίος λέγεται... Μην τολμήσεις. Όχι, σε παρακαλώ, γιορτή που είναι σήμερα. Μην τολμήσεις και πεις το όνομα του βράχου. Δεν λέω τίποτα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία αυτό το παρατηρητήριο. Αυτός ο βράχος είναι ο πιο ρομαντικός βράχος. Έχω πολλές παιδικές αναμνήσεις. Έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές ως παιδιά εδώ. Και αργότερα, λίγο πιο μεγάλη, που μπορούσαμε και πέραμε και τα αυτοκίνητα και το σκάγαμε λίγο από το σπίτι. Και... Με κιθάρες. Με κιθάρες, με μπουζούκια, μεγάλες παρές. Και... Εδώ τραγουδούσαμε. Τι τραγουδούσαμε? Τραγουδούσαμε καταρχήν τα πάντα. Επειδή μας άρεσε πάρα πολύ ελληνική μουσική, το ροκ της εποχής, Κατσιμίχα, Πιξλάξ, όλα τα πολύ ωραία τραγούδια τότε. Κώστα, είναι η εποχή εκείνη που αρχίζεις να παίρνεις στίγμα, μάλλον, της μουσικής ταυτότητας, να αποφασίζεις τι ταυτότητα θα πάρεις μουσικά. Ήταν η περίοδος που πειραματιζόμουν να δω πώς θα καταλήξω στο τελικά λαϊκό τραγούδι. Ωραία. Που αποφάσισα. Έχουμε να πούμε πολλά. Εγώ, φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι αυτοί οι βράχοι που έγιναν πριν εκατομμύρια χρόνια είναι από Ψαμίτη. Είναι στα 600 περίπου μέτρα και βέβαια ήρθαν εδώ οι χριστιανοί και έφτιαξαν τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια, όπως βλέπετε στο βάθος, θα τολμήσω να το πω, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Τα αγαπώ, τα επισκέπτομαι κάθε χρόνο. Υπέροχα. Ερχόμενοι στο Μήλο των Ξωτικών και να πούμε το Μεγάλο Μετέωρο. Δίπλα η Μονή Βαρλάμ. Από κάτω είναι το Ρουσάνου, ο Άγιος Νικόλαος και περνάμε απέναντι η Αγίου Στεφάνου, το γυναικείο μοναστήρι. Όταν έρθετε με το καλό, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί η εμπειρία δεν μπορεί να περιγραφεί επισκεπτόμενη τους ιερούς βράχους εδώ των μετεώρων. Είναι μοναδική και δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Η εικόνα τα λέει όλα. Από τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο, θα έλεγα. Κοίταξε, εδώ λοιπόν θέλω να πεις ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να καλωσορίσουμε για όλους τους φίλους που μας ακολουθούν σήμερα σε αυτή την μουσικοχριστουγεννιάτικη εκπομπή. Μια φιλική κουβέντα με ωραία τραγούδια να κρατήσουμε συντροφιά στους φίλους. Υπέροχα, αυτό θα ωραία. Κάνουμε. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Πλατιά, αεράκι δίχως ψυχρά, φεγγαράκι με στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Τα γέρι μου όλα τα κόμματα.
δεν έχω πια το τέρι μου. Τώρα πνέει η αγάπη και τα γέρι μου, όλα τα χώμα δεν έχω πια το τέρι μου. Που δεν συνηθίζεται ποτέ, αγαπητοί μας φίλοι, και ένα τραγούδι Κώστα που γράφτηκε το 2004. Έτσι, για την σειρά της Αγάπης Μαχαιριά, και μετά από 20 χρόνια κάναμε ένα υπέροχο ρεμίξ με τον Νίκο τον Χαλκούση. Και το είπες, πώς αισθάνθηκες που έλεγες αυτό το τραγούδι εδώ στους Βράχους? Ήταν υπέροχο και νομίζω ίσως έπρεπε και το κανονικό μου το βίντεο κλιπ να γινόταν εδώ. Θα το σκεφτώ την επόμενη φορά. Είσαι έτοιμος τώρα, γιατί θα αποχωριστούμε το άγριο τοπίο αυτό του Θεσσαλικού κάμπου στο βάθος και θα πάμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο απόλυτο παραμύθι, στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Ελλάδος, στο νομό Τρικάλων, στα Τρίκαλα, στο Μήλο των Ξωτικών. Είσαι έτοιμος? Είμαι πανέτοιμος, πάμε να το δούμε. Το παραμύθι τώρα ξεκινάει. Έγινε, πάμε. Πάμε. Στο μαγικό Μήλο των Ξωτικών, Πάρκο Ματσόπουλου. Πες μου πώς εμπνέεσαι μέσα σε αυτό το μοναδικό τοπίο που δεν έχει ξεκινήσει. Είμαστε στην είσοδο. Τώρα είναι μια μαγική νύχτα. Πρέπει να πούμε λίγο τσιτσάνι. Βοήθησε με λίγο. Κατάλαβα. Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες. Έλα, όχι από μένα. Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες, αγάπες λάγνες ξεχασμένες. Στα όμορφα Τρίκαλα, στο Μήλο των Ξωτικών. Καλώς ήρθατε στη μαγεία, καλώς ήρθατε στο Μήλο των Ξωτικών. Για ελάτε. Ο φετινός Μήλος, αγαπητοί μου φίλοι, έρχεται να υποδεχθεί, εκτός από τον καλεσμένο μας, τον Κώστα Καραφώτη, να υποδεχθεί μια μεγάλη ιστορία. Μια ιστορία που έχει συγκινήσει μικρούς και μεγάλους, ένα λογοτεχνικό αριστούργημα όλων των εποχών, και είναι ο μικρός πρίγκιπας. Να σας συστήσω, να συστήσουμε, Κώστα, yes, τον μικρό πρίγκιπα που είναι δίπλα μας και θα είναι για όλες τις, τις εορταστικές μέρες εδώ στο Μήλο, ένα μήνα και εδώ στα Τρίκαλα, και τους δύο πιλότους που τον έχουν φέρει. Να δώσουμε το λόγο πρώτα στους πιλότους. Αντωνής Σέντεξεπερή, ο πιλότος που έχει γράψει το μικρό πρίγκιπα. Μάλλον έτσι στη φαντασία θα είναι. Κάνω λάθος ή όχι? Ωραία. Θέλω να ξεκινήσετε εσείς την ιστορία. Για πείτε μου, τι συμβαίνει εδώ στο Μήλο? Εμείς πηγαίναμε, βασικά για την ακριβή, γυρνούσαμε το μικρό πρίγκιπα στον πλανήτη του. Και κατά διάρκεια ταξιδιού μας πέσαμε πάνω σε μια αστρική καταιγίδα, η οποία μας κατέληξε στο Μήλο των Ξωτικών και μαζί με εσάς και όλο τον κόσμο θα εξερευνήσουμε. Ωραία. Αυτή είναι μια εκδοχή, αγαπητοί μου φίλοι. Γιατί η φαντασία μέσα από αυτό το μαγικό βιβλίο
δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο και θα ρωτήσω το μικρό πρίγκιπα. Πιστεύω ότι υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει deal όπως λένε και οι νέοι σήμερα. Ένα deal που έχει κάνει ο Άι Βασίλης με τον με το μικρό πρίγκιπα και δεν το ξέρετε εσείς πιλότος και συγκυβερνήτης. Νομίζω ότι κάτι ισχύει κάτι αυτό που λέω. Πράγματι, είχα μία μυστική συνάντηση με τον Άι Βασίλη. Να τα Κώστα. Είδες, τώρα τα μαθαίνουμε όλα. Και μου πρότεινε να έρθω στον πλανήτη των Χριστουγέννων, το Μήλο των Ξωτικών. Και εγώ δεν έχασα την ευκαιρία για την αναζήτηση του πλανήτη αυτού. Μικρέ πρίγκιπα, γνωρίζεις πολύ καλά πόσα εκατομμύρια φίλους έχει σε όλο τον πλανήτη. Μάλλον επισκέπτεσαι πολλούς πλανήτες. Ένας πλανήτης είναι εδώ, ο πλανήτης των Τρικάνων, ο πλανήτης της χαράς, του κεφιού, της αισιοδοξίας στα Χριστουγεννιάτικα Τρίκαλα, στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων της Ελλάδος. Ξέρεις πόσες σε ακολουθούν και ήρθες εδώ γιατί εδώ είναι πολύ εκδηλωτικοί και δείχνουν την αγάπη τους. Πόση αγάπη έχεις εισπράξει όλες αυτές τις μέρες του Χριστουγέννου εδώ στα Τρίκαλα? Έχω λάβει πολύ αγάπη από τον κόσμο των Τρικάλων και... και των επισκεπτών βέβαια. Και των επισκεπτών. Πες μου σε παρακαλώ, τι σου λένε αυτοί οι μικροί που έρχονται να φωτογραφηθούν εδώ στον πλανήτη που ακριβώς από πίσω έχεις τη δει και είσαι από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ να φωτογραφίζεσαι και να μιλάς για αυτή την αναζήτηση μέσα στο σύμπαν, στην αναζήτηση. Τι αναζητάει ο μικρός πρίγκιπας? Την αγάπη, τη φιλία? Μάλλον τη φιλία. Και την αγάπη. Και την αγάπη. Και την αγάπη. Τι σου λένε όλα τα παιδιά που... Ότι χαίρονται που με βλέπουν από κοντά και εισπράττω κι εγώ την αγάπη τους πίσω. Πολύ ωραία. Θες να ρωτήσεις κάτι το μικρό πρίγκιπα? Τι να πω, θα ήθελα να το ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά με έχει καλύψει 100% με όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχει κάνει στον Μήλο των Ξωτικών και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους μου για την πόλη των Τρικάλων. Γιατί ξέρετε, ο μικρή πρίγκιπα, ο Κώστας, εδώ είναι το σπίτι του. Είναι λίγο πιο... Λίγο πιο εδώ. Λίγο πόσα βήματα είναι το σπίτι του Κώστα. Οπότε είμαι πάρα πολύ κοντά. Έχει γεννηθεί εδώ στο Μήλο. Στον πλανήτη των Χριστουγέννων. Βέβαια, αρκετά χρόνια πριν δεν υπήρχαν, γιατί είμαστε στο 12ο χρόνο ιστορίας Μήλου των Ξωτικών. Ακριβώς. Τα Χριστούγεννα πριν το Μήλο των Ξωτικών, πώς ήταν, Κώστα? Αυτό θα σε ρωτήσω. Πώς γιόρταζαν οι Τρικαλίνοι τα Χριστούγεννα πριν το Μήλο των Ξωτικών? Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να θυμηθώ. Γιατί είναι τόσο μεγάλο όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στα Τρίκαλα, που είναι πώς όταν καμιά φορά τα μικρά όταν μας λένε πώς ζούσατε χωρίς κινητά. Τώρα εγώ σκέφτομαι πώς ζούσαμε χωρίς το Μήλο των Ξωτικών τότε. Έχεις δίκιο. Όχι, είχαμε τι να κάνουμε, αλλά αυτό που έγινε στα Τρίκαλα μας έδωσε άλλη διάσταση στα Χριστούγεννα και περνάμε πολύ πιο όμορφα τώρα. Θα αφήσω το μικρό πρίγκιπα, okay, γιατί είναι πολλές ώρες στην αναζήτησή του, την καθημερινή αναζήτηση, την πολύ ωρή, αυτού του μεγάλου μικρού φυσιοδύφη, και θα πάμε να μιλήσουμε, θα πάμε σε ένα φοβερό χώρο που φτιάχτηκε φέτος εδώ στο Μήλο των Ξωτικών, στο ποτάμι, στο Λιθέο, που περνάει μέσα κάτω από το Μήλο και έχει στηθεί ένα φοβερό δεντρόσπιτο. Α, δεντρόσπιτο, τέλειο, υπέροχο. Εκεί λοιπόν έχει φτιάξει τα γραφεία του, εκεί παρατηρεί ο μικρός πίνγκ. Εκεί δίπλα έχει παρκάρει και το αεροπλάνο του, πρέπει να σου πω. Α, μάλιστα. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Αντωνί, που θα τον λέω εγώ. Αλλιώς τον λέτε εδώ πέρα, εγώ τον λέω Αντωνίνο, συγγραφέας, που έχει γράψει το βιβλίο. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Καλά. Γεια σας. Εμείς φεύγουμε. Πάμε από εδώ. Ελάτε. Πάμε. Γεια. Φετινή καινοτομία του Μήλου των Ξωτικών, αυτό το μοναδικό δεντρόσπιτο που όμοιό του εγώ προσωπικά που έχω ταξιδέψει δεν έχω ματαδεί. Ειλικρινά, έχεις δει εσύ? Και εγώ που δεν έχω ταξιδέψει δεν έχω δει. Συγγνώμη. Τόσο όμορφο δεντρόσπιτο. Βλέπετε τον κορμό που οι ρίζες του είναι μέσα στον ποταμό, το είδατε και απ' έξω, μέσα στο Λιθέο ποταμό, που όπως έλεγα και πριν, μέσα από τον κάτω, από τον Μήλο, περνάει το ποτάμι και κινεί το μηχανισμό για να δουλέψουν οι μηχανές. Λέω όλα τα διαδικαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Αγαπητοί μου φίλοι, βλέπετε λοιπόν, φέτος δεν ήρθαμε στο
εκπληκτικό σπίτι του Άι Βασίλη που έχει μέσα εδώ ο Μήλος των Ξωτικών. Ήρθαμε λοιπόν στο δεντρόσπιτο αυτό που κατασκεύασε ο Άι Βασίλης, γιατί εδώ έρχεται τις περισσότερες ώρες της μέρας και μελετάει, κοιτάζει τα αστέρια, ψάχνει για φίλους. Γιατί τι κάνει ο μικρός πρίγκιπας? Μία αναζήτηση στους πλανήτες για την αληθινή φιλία και την αγάπη. Από το Τριαντάφυλλο, στο Πρόβατο, στην Αλεπού, στο Φαφλατά φίλο που γνωρίζει, και όλα αυτά μέσα από αυτό το μικρό βιβλιαράκι που, όπως έλεγα, έχει αγαπηθεί από παντού. Να φωνάξουμε τον Άι Βασίλη για την αγένεια. Άι Βασίλη! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχεστε στο σπίτι σας, γιατί το σπίτι σας είναι και αυτό. Βέβαια, δεν είμαστε στο κανονικό κλασικό σας σπίτι με το τζάκι που είναι αναμένο. Ήρθαμε εδώ για να γνωρίσουμε το καινούριο δεντρόσπιτο που φτιάξατε. Χαρά είναι όλη δική μου, παιδιά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έχει φέτος αυτός ο Μήλος και σας κάνει τόσο διάσημους σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στους επισκέπτες εκτός Ελλάδας που έρχονται στο Μήλο? Έχει το μικρό πρίγκιπα, τον οποίο καλέσαμε φέτος εδώ στο Μήλο. Μας έλεγε για το μυστικό deal που κάνατε εσείς και ο μικρός πρίγκιπας. Αυτά είναι μυστικά, δεν μπορώ να τα πω. Φέτος τι ζητάνε τα παιδιά? Είναι μια κλασική ερώτηση που... Βασικά, ο μικρός πρίγκιπας ήταν... στα περισσότερα γράμματα που διάβασα ζητούσαν το μικρό πρίγκιπα, οπότε και το φέραμε το μικρό πρίγκιπα στο Μήλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία να ζητάνε τα παιδιά αυτό το νεαρό, το μικρό αυτό εξερευνητή της αναζήτησης της αγάπης. Είναι πολύ αισιόδοξο. Θέλω να μου εκθέσετε το μικρό εδώ, το μικρό Κώστα. Τι σας ζητούσε την εποχή εκείνη εδώ, γιατί το σπίτι του, όπως λέμε, είναι δίπλα. Τι ζητούσε ο Κώστας να του πάτε? Νομίζω ότι έχουν γίνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Ακριβώς. Τα ξέρει όλα. Μπράβο. Φυσικά και τα ξέρει όλα. Ευχαριστούμε. Σας αφήνουμε στην αναζήτησή σας. Την ευχή σας θέλουμε. Καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά μου. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είδες, ο Άι Βασίλης σου είπε ότι τι έχεις βρει τα δώρα που ζητούσες. Είπε ακριβώς αυτό που πρέπει. Θέλω να πάμε λίγο στα παιδικά χρόνια εδώ στα Τρίκαλα και να θυμηθείς παιδικά, μάλλον μαθητικά χρόνια. Για μίλησε λίγο για το... Μαθητικά χρόνια. Πολύ όμορφα. Γενικά πολύ όμορφα παιδικά χρόνια εδώ στην επαρχία στα Τρίκαλα. Και... Σχολείο τελειώνεις εδώ και δημοτικό. Και δημοτικό και γυμνάσιο και το πολυκλαδικό λύκειο τελειώνω εδώ. Αλλά ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ πιο μικρή ηλικία, από 8 χρονών. Από 8 χρονών, τι κάνεις? Από 8 χρονών ο πατέρας μου έφερε ένα μπουζούκι στο σπίτι επειδή το ζήτησα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το όργανο. Και ξεκίνησα να παίζω σιγά σιγά. Όλο αυτό εξελίχθηκε πολύ όμορφα, πήγαμε σε οδείο. Στο οδείο της κυρίας Κασιόλα στα Τρίκαλα, και γενικά ήταν τότε μια περίοδος που υπήρχε πολύ, όπως και τώρα δηλαδή, τα Τρίκαλα είναι μια πολύ μεγάλη μουσικομάνα. Ξεκινώντας από τον Βασίλη Τζιτζάνη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, και έχουμε και μια εξαιρετική φιλαρμονική και πολύ όμορφη χοροδία, τη χοροδία Τρικάλων. Είμαστε μουσική πόλη, κατεξοχήν μουσική πόλη. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, σπούδασα ιατρική, το Fame Story ήρθε αμέσως μετά. Και η ιστορία από εκεί πέρα είναι. Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα. Τα είπες όλα τόσο ωραία. Να ρωτήσω, με την ιατρική τι έχεις κάποια σχέση? Η σχέση τώρα με την ιατρική είναι ότι έχω πάρει το πτυχίο της ιατρικής, έχω αναγνωρίσει το πτυχίο της ιατρικής στην Ελλάδα. Απλά δεν έχω ασχοληθεί γιατί. Ειδικότητα πήρες? Όχι, δεν έχω πάρει. Δεν έχεις πάρει ειδικότητα. Κορνιζαρισμένο είναι. Κορνιζαρισμένο είναι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μάθε τέχνη και άστινε. Έτσι ακριβώς. Βέβαια δεν είναι τέχνη η ιατρική. Δεν είναι τέχνη, είναι λειτουργήμα μεγάλο. Είναι λειτουργήμα, είναι προσφορά στον ακριβώς άνθρωπο, στον συνάνθρωπο. Σου εύχομαι να μην τη να σου χρειάζεται μόνο για τον εαυτό σου, για τον και για τους φίλους, για τίποτα άλλο. Σήμερα τι κάνεις? Σήμερα το... Τι κάνουμε στο σήμερα, αφού έχουμε κάνει μια σειρά συναυλιών στην Αυστραλία, στην Αμερική. Έρχεσαι πριν μερικές μέρες, ήρθες από την Αυστραλία. Επιστρέψαμε από μια μεγάλη σειρά συναυλιών που κάναμε την Μπέγκη Ζένα στην Αυστραλία. Θα καθίσω τα Χριστούγεννα, έτσι αυτό το καιρό να απολαύσω την πόλη μου, τα Τρίκαλα, και πρωτοχρονιά θα είμαι εδώ. Οπότε θα με δείτε στην Αθήνα μετά τον Φλεβάρι. Πολύ, να ρωτήσω. Κώστα, έχεις καταφέρει να είσαι περιζήτητος στους Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, και παρακολουθώντας την πορεία σου, βλέπουμε όσοι ασχολούμαστε με την ελληνική μουσική, το πόσο αγαπητός και το πόσο συχνά επισκέπτεσαι το εξωτερικό, την Αμερική, την Αυστραλία. Πώς το εισπράτησες όλο αυτό το... την αγάπη? Μπορώ να πω ότι είναι τουλάχιστον συγκινητικό να βλέπεις ότι σε κάθε επίσκεψη εκεί ο κόσμος σε αγκαλιάζει όλο και πιο ζεστά κάθε χρονιά που πας.
Είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά. Τους λείπει η ελληνική μουσική, τους λείπει το καλό ελληνικό τραγούδι. Κάθε φορά που πάμε, διασκεδάζουν με όλη τους την ψυχή. Και χαίρονται που υπάρχει ακόμη καλό ελληνικό τραγούδι. Να κάνω μία πάσα. Θέλω πραγματικά. Έκανες ένα πολύ ωραίο τραγούδι και ναι. Ανέβηκες και στη Μεγάλη Ρόδα που είναι φέτος εδώ στο Μήλο των Ξωτικών και είναι η μεγαλύτερη ρόδα στην Ελλάδα. Να το πούμε αυτό. Έχει, σε πάει πιο ψηλά από όλες τις ρόδες της Ελλάδος που υπάρχουν. Εσύ ανέβηκες, πώς ήταν η αίσθηση? Ανέβηκα, ήταν υπέροχα. Ευτυχώς δεν έχω ψηφοφοβία και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν ακολούθησα, καταλάβω. Σαν αζητώ, σαν πρωινό τσιγάρο που λαχταρώ, στα χείλη να σε πάρω, σαν να ζητώ. Πες μου σε ποια τραγούδια απόψε να σε ψάξω, κι εγώ φωτιά θα βάλω και θα κάψω τα λάθη που μας χώρισαν στα δυο. Πες μου ποιος στεναγμός απόψε με σκοτώνει, κι ούτε για μια στιγμή δεν ξημερώνει, αφού εσύ δεν είσαι πια εδώ, δεν είσαι εδώ. Σαν να ζητώ, σαν πρωινό τσιγάρο που λαχταρώ, στα χείλη να σε πάρω, σαν να ζητώ, στις ερημιάς μου το βυθό. Σαν να ζητώ, με δάκρυσμένα μάτια και σου ζητώ, με την καρδιά κομμάτια να ξαναρθείς, χωρίς εσένα δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Αν μια στιγμή μ' αγάπησες στα αλήθεια, ή μήπως ήμουν μια κακιά συνήθεια που ήθελες να κόψεις για καιρό. Τώρα με τη δική σου ζω την απουσία, κι αντέχω μια ζωή χωρίς ουσία, δεν είσαι πια εδώ, δεν είσαι εδώ. Σαν να ζητώ, σαν πρωινό τσιγάρο που λαχταρώ, στα χείλη να σε πάρω, σαν να ζητώ, ξαναρθείς, χωρίς εσένα δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Thank you.
ώστε να κάνω μια διευκρίνηση σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν. Η μαγεία, όπως είπαμε, βασιλεύει εδώ στον Μήλο των Ξωτικών, αλλά αυτό το τοπίο δεν θα το δείτε, γιατί εδώ κυκλοφορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ χιλιάδες κόσμου. Εδώ είμαστε μέσα σε μια ησυχία, γιατί είναι αργά τη νύχτα, για να μεταφέρουμε μια διαφορετική μαγεία, και γι' αυτό βλέπετε αυτό το ήσυχο πράγμα, το παραμύθι. Έτσι, να κάνω τη διευκρίνηση. Και θέλω να σου πω, Χρήστο, κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση όλα αυτά τα 12 χρόνια που είναι εδώ ο Μήλος των Ξωτικών, οι πολύ προσεγμένες παραστάσεις που γίνονται στην έναρξη του Μήλου των Ξωτικών. Χαίρομαι που το λες, γιατί κάθε χρόνο τα στάνταρ του Μήλου είναι όλο και πιο ψηλά. Φέτος λοιπόν, στην τελετή έναρξης, που επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσαντούλας, είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια, είδαμε πραγματικά μέσα από όλες τις μορφές της τέχνης, από όλες ειλικρινά τις μορφές της τέχνης, να διαδραματίζεται μια ιστορία του μικρού πρίγκιπα μέσα στο Μήλο των Ξωτικών, πραγματικά αξεπέραστη. Πάρτε μια γεύση και σε λίγο θα συνεχίσουμε με τα δικά μας εδώ με τον Κώστα. Είσαι στην πόλη μου, είσαι στα μέρη μου. Υπάρχει ένα μέρος που πρέπει να επισκεφτούμε οπωσδήποτε. Ποιο είναι αυτό? Είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών. Μοναδικό στην Ευρώπη και ένα από τα πιο σπάνια στον κόσμο. Δεν μου λες τίποτα καινούριο. Έχω πάει 100 φορές, αλλά χαίρομαι. Χαίρομαι που έχεις πάει. Ναι, έχω πάει πολλές φορές και πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάτε. Με μεγάλη αγωνία φύγαμε για Μετέωρο να πάμε να γνωρίσουμε το μουσείο. Πάμε. Στο μοναδικό φαινόμενο των μετεώρων, να επισκεφτείς αυτό το σπουδαίο φαινόμενο της περιοχής και να μην κατέβεις και έρθεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων, πολυβραβευμένο, 60 και βραβεία έχει πάρει, για να θαυμάσεις τα ζώα όλου του πλανήτη που βρίσκονται. Έχουμε και στον πρώτο όροφο το μοναδικό στην Ευρώπη Μουσείο Μανιταριών και από τα ελάχιστα στον κόσμο, να πούμε. Με σπουδαία ιστορία και δράσεις. Θα τα πούμε σε λίγο. Πού βρισκόμαστε, φίλοι μου, για κοιτάξτε. Στα μετέωρα. Μετέωρα. Και τι βλέπουμε, πουλιά που πετάνε εδώ, στο Θεσσαλικό κάμπο και στα βουνά, στους βράχους, στους ιερούς βράχους των μετεώρων. Για τι θα μας παρουσιάσεις? Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να σας παρουσιάσω θα πω για το εμβληματικό πουλί της περιοχής μας, το λασπροπάρι, που είναι και ένα είδος προς εξαφάνιση, να πούμε, και είναι το χαρακτηριστικό των μετεώρων. Να σε ρωτήσω κάτι. Εδώ, επειδή είσαι από την περιοχή, το έχεις συναντήσει, το έχεις δει αυτό το πουλί? Όχι, Χρήστο μου, δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Αλήθεια, δεν το έχω δει, αυτό λέω. Ίσως θα πετάει ψηλά, θα ρωτήσουμε το κοινό. Νομίζω ότι πετάει πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Όμως, εγώ τι θα σας παρουσιάσω το πουλί που ξεπερνάει τη Φόρμουλα 1, μεγαλύτερη ταχύτητα, και ποιο είναι? Πετάει εδώ στα μετέωρα και είναι ο Πετρίτης λοιπόν. 450 χιλιόμετρα την ώρα. Και το φαινόμενο ποιο είναι? Όταν αναπτύσσει την ταχύτητα αυτή, ένα μέτρο πριν φτάσει στο στόχο του, μηδενίζει για να χτυπήσει το θέαμά του. Αυτά λοιπόν. Όμως κρατάω στα χέρια μου ένα πουλί. Δεν πετάει εδώ στα μετέωρα. Είναι πουλί του αρκτικού κύκλου, του βόρειου αρκτικού κύκλου. Είναι υπέρδικα του χωνιού. Πάμε λοιπόν. Πάμε, έλα, Κώστα, πάμε για να γνωρίσουμε πολλά. Αλλά ελάτε μαζί μας. Είναι μοναδική η περιοχή. Τι ωραία πράγματα, πολλά πράγματα. Και όπως λέγαμε πριν, βρισκόμαστε στο βόρειο αρκτικό κύκλο. Όπως είπαμε, κρατάμε, το θυμάσαι πώς το λένε το πουλί? Λαγόπους, πέρδικα του χιονιού. Μπράβο, Κώστα, συγχαρητήρια. Τι το χαρακτηριστικό έχει αυτό το πουλί? Μέσα σε μία εβδομάδα, όταν αλλάξει το κλίμα, αλλάζει ρούχα. Και από ολόλευκη, για να κρύβεται μέσα στο περιβάλλον, γίνεται, παίρνει το καφέ, μπορεί να παίρνει και ένα πράσινο χρωματάκι, όλα τα χρώματα που έχει φύσει. Όμως, για να είμαστε σίγουροι σε αυτά που λέμε, να φωνάξουμε τον διευθυντή του μουσείου, τον κύριο Πάλα. Νίκο, έρχεσαι, σε παρακαλώ.
ό,τι έχουμε πει είναι σωστό, μην έχουμε παραπληροφορήσει. Γεια σου, Κώστα. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, Κώστα. Καλώς σας βρήκα. Τα ελες τέλεια. Σαν να έχεις έρθει τόσες πολλές φορές στο μουσείο. Οπότε θα σου πω κάτι, Χρήστο. Μπορείς να είσαι εδώ να κάνεις συναγήσεις. Είσαι τέλειος. Με πολύ μεγάλη χαρά, δεν είμαι τέλειος. Έχω αγάπη στα ζώα, τα αγαπώ. Τα φροντίζετε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα ψεύτικο ζώο. Είναι ένα ζώο ταριχευμένο και το μουσείο σας φημίζεται σε όλο τον κόσμο για τις ταριχεύσεις που κάνει. Είναι, σέβεται φοβερά τη ζωή και η ταρίχευσή τους είναι μοναδική. Για να μην καμία παρεξήγηση, ο κόσμος δηλαδή να μην στενοχωριέται, όλα τα πουλιά και τόσο απομίσουν στο μουσείο. Όχι σε αυτό, αλλά σε όλα τα μουσεία του κόσμου είναι αληθινά ταρχευμένα από πάρκα και από ένα φυσιολογικό θάνατο. Γίνεται μια έκθεση θανάτου από τους ειδικούς επιστήμονες και μετά παίρνει τη διαδικασία της ταρίχευσης. Έπρεπε να το πούμε. Γιατί πάντα ενδιαφερόμαστε για τη ζωή, τη ζωή στη φύση. Εξάλλου το μουσείο περνάει μηνύματα περιβαλλοντολογικά. Ακριβώς. Ακριβώς. Χαίρομαι. Τι βλέπουμε εδώ, να τη λοιπόν αυτή η λευκή πέρδικα του χιονιού που δεν την έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτή ζει στο βόρειο κομμάτι της Αττικής, λέγεται επιστημονικά Λαγόκους. Γι' αυτό που είπες, το είπες τέλεια. Δηλαδή, όταν είναι χιονισμένο το τοπίο, είναι καταλευκή για να κάνει προσομοίωση με το περιβάλλον για να μην σκοτώνει φυσική εχθρή. Αλλά όταν όμως φύγει το χιόνι για τρεις μήνες, παίρνει τα γύρινα χρώμα. Αλλά το πιο επιθυμητό, ξαναδίνει την ύφη σε 10 μέρες όταν ξαναγιονίσει. Πετάει τα κούκουλα αυτά και φοράει τα λεφτά της. Τι ποιητικά που τα λέει ο κύριος Πάλας. Οι αλεπουδίτσες εδώ, η μία είναι λευκή, η άλλη καφέ. Τι γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει, Κώστα, όπως ακριβώς. Είναι ουσιαστικά η ίδια. Η ίδια λεπού, δύο... όταν είναι πάλι όλα χιονισμένα κατάλευκα άσπρη και όταν φύγει. Το χιόνι γίνεται πάλι με γίνει ένα δρόμο. Ωραία, τι θέλω εδώ, Κώστα, τι μου έχει κάνει εντύπωση. Νομίζω και εσένα με το που πρώτο μπήκαμε. Το νέο απόκτημα δεν την είχα δει. Πότε ήρθε αυτή. Η πολυγή αρκούδα. Τη διαπραγματευόμαστε στα 5 χρόνια, είναι το μεγάλο απόκτημα του μουσείου. Ήταν δεκαετίες φόρτε μα. Και εδώ την παρουσιάσαμε πριν 10 μέρες στο μουσείο. Και βλέπετε ότι έχει μπει σε μια περίοπτη θέση. Πραγματικά είναι φανταστικό ζώο. Ζει στο βόρειο κομμάτι τη Αρκτική και αυτή. Και μόνο εκεί. Και έτσι λοιπόν. Πρέπει να είναι μικρό το ζώο. Διακρίνει. Δεν σε έχει σαν να χαμογελάει. Δεν ξέρω, η ιδέα μου είναι που το βλέπω. Είναι ένα πανέμορφο ζώο και σίγουρα τραβάει και τα βλέμματα των παιδιών όταν έρχονται τα παιδιά εδώ να δουν τα εκθέματα. Ναι, πραγματικά το τραβάει τα βλέμματα. Είναι 4-5 χρονών ζώο, πολύ νεαρό και γι' αυτό έχει και πολύ ωραίο τρίχωμα, φανταστικό τρίχωμα. Να ρωτήσω κάτι που είναι θελέ. Σκοτώνει βέβαια. Σκοτώνει. Μικρό, μισό, χαριτωμένο και με. Αυτή η αρκούδα συγκεκριμένη σκοτώνει και άνθρωπο. Μην τη συναντήσουμε δηλαδή. Κυρίω η διατροφή τη αλυσίδα είναι φώκες, πάρνες, τα λιοντάρια της θάλασσας. Να ρωτήσω, παλιά υπήρξε εδώ πέρα και είχατε και μία αρκούδα μεγάλη πάνω στο μουσείο. Έχουμε. Υπάρχει ακόμη. Έχουμε άλλες δύο τώρα, τρεις αρκούδες. Ελληνικές αρκούδες είναι. Έχουμε και ελληνική, θα τη δούμε στο μουσείο Μανιταριών μετά. Πάρα πολύ ωραία. Η αρκούδα όνομα έχει. Οι ελληνικές αρκούδες δεν τρώνε ανθρώπους. Ναι, με λάκι, δεν έχει όνομα, βάστησε την Χρήστο τώρα. Και εσύ πώς θα έλεγα από κοινού. Εγώ λέω να την αφήσουμε να τη βγάλουν όνομα τα παιδιά που θα έρθουν. Όχι, να τη λέμε εμείς. Να τη λέμε εμείς. Θεωρίτσα, είναι συνεχώς. Είναι μωρό, είναι μικρή, 4 ετών, κοίταξε τη μικρούλα, χαμογελάει. Με θεωρίτσα λοιπόν. Η μετεωρίτσα από τα μετεωρίτσα. Η λευκή μετεωρίτσα. Η λευκή μετεωρίτσα. Ωραία. Τι πρέπει να δούμε και να θαυμάσουμε ερχόμενοι μέσα εδώ. Μετά από, από αυτά που είδαμε, πού πρέπει να πάμε. Κοιτάξτε, το κάθε διόραμα έχει την δική του ξεχωριστή αξία. Σε όποιο διόραμα και να σταθούμε, καταρχήν όπως είπε στην αρχή, τα πουλιά και τα ζώα είναι από όλο τον κόσμο. Θέλω να σας δείξω ένα εκπληκτικό διόραμα εκεί στους Βράχους. Μας πήρε και περισσότερο χρόνο. Όλα τα διοράματα έκανε πάνω από 3,5 μήνες για να στηθεί. Οι λήπτες στήσαν όλα αυτά τα βράχια. Πάμε. Να είμαστε λοιπόν στο διόραμα που είπε ο κύριος Πάλας. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα, αυτά είναι αληθινά βράχια. Μ' αρέσει την ερώτηση που μου κάνεις, γιατί δεν είναι αληθινά. Είναι γλυπτά, φτιαγμένα στο χέρι. 18 ήταν οι καλλιτέχνες που λάβαν μέρος σε όλη αυτή την προσπάθεια του μουσείου. Συνολικά 25 ήταν στην επιτροπή. Οι επικεφαλής ήταν Γερμανοί και με άλλους Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό το συγκεκριμένο διόραμα έκανε 3,5 μήνες για να φτιαχτεί. Πόντο-πόντο φτιάχναν τις πέτρες μέχρι όλο αυτό να ολοκληρωθεί και μετά κάναμε το background. Να ρωτήσω, αυτό Νίκο είναι Λίγκας. Είναι Λίγκας. Λίγκας. Είναι ο ευρασιατικός Λίγκας. Α, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είχε πάνω εδώ και έχει ελάχιστο. Γιατί έχει και τώρα. Έχει και τώρα ελάχιστο. Είναι ένα ζώο πολύ τροπαλό. Ναι. Αλλά μπορεί να συντηρηθεί από 3 χιλιόμετρα μακριά. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα σταθώ και θα μείνω ότι σήμερα στην Πίνδο μπορεί να συναντήσει links. Είναι το λέγω.
Λίγκαν. Γιατί παλιά υπήρχαν πάρα πολλέ στην Ελλάδα. Και τώρα. Δηλαδή εσύ έχει συναντήσει. Μία φορά στη ζωή μου. Είναι στο κεντρικό άξονα. Το λατρεύω αυτό το ζώο. Είναι τρομερός και τρομερός κυνηγός. Κοιτάξτε το, παιδιά, πραγματικά. Είναι το μέγεθός του είναι. Ναι, είμαι μοναδικό. Πάμε να δούμε όμως τι πουλιά βλέπουμε. Θα σταθώ σε ένα πουλί που θα έχει πλαγείτε όλοι με αυτά που θα ακούσετε. Ναι, ποιο είναι. Χρυσαετός. Θα δώσω χαρακτηρισμούς, Κώστα. Αδίστακτος, δολοφόνος, αιμοχαρής. Έχω δει τα βίντεο. Συντολμηρός. Στην Ελλάδα πετάει. Πετάει. Κάνει εδώ. Κάνει επιθέσεις. Σε ανθρώπους, σε αρκούδες. Μη μας σε όλα τα ζώα. Μη φοβάσαι. Ελάτε στο βουνό. Δεν κινδυνεύετε. Θέλω να παρώνω. Είναι υγεία. Και αυτό, δηλαδή, σε άνθρωπο μπορεί να τον. Ναι, έχουμε βίντεο που. Πόσα κιλά είναι. Πόσα κιλά είναι. Παιδιά είναι 6,5 κιλά και τώρα. Πόσο σηκώνει. Άνετα. Σηκώνει βάρος σε. Εγώ είμαι 90. 8 φορές το βάρος. 8 φορές το βάρος. Έχω βίντεο που κουβαλάει άνθρωπο που δεν με χτυπήσω. Πάρε αυτό, σε παρακαλώ. Μπράβο. Και μην μα προβάλλει κάτι άλλο. Αυτό επάνω. Ένα γήπα. Γήπα. Πετάνε. Εγώ έχω δει γήπε στην. Στη Δαδιά, πριν πολλά χρόνια. Και τώρα υπάρχουν, εκεί έχει αναφέρθει, υπάρχει ο Μαυρόγυμπας. Είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός που υπάρχει, τον έχουμε τον Μαυρόγυμπα εδώ. Στην Ευρώπη, δύο πληθυσμοί είναι Μαυρόγυμπες, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Ισπανία. Αλλά εμείς, με μια δουλειά που κάνανε πολλή δουλειά οι ορνηθεολόγοι, το επανεντάξαμε στο περιβάλλον και έχουμε ένα μεγάλο αρχείο. Όπου τι ωραία πράγματα θα δείτε τα Χριστούγεννα ερχόμενοι εδώ στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα, στη Θεσσαλία, την αγαπημένη μας. Πες μου, σε παρακαλώ, ένα άλλο σημαντικό που πρέπει οπωσδήποτε να θαυμάσει ο επισκέπτης εδώ στο μουσείο. Ποιο είναι, ποιο πουλί θα έλεγες. Θέλετε να δείτε το κόνδωρα των Άνδων, ο μεγαλύτερος κόνδωρα στο πλανήτη που τον έχουμε μόνο άνοιγμα εμείς. Πόσο έχει, άνοιγμα πόσο έχει. 3,5 μέτρα. 3,5 μέτρα άνοιγμα. Ο κόνδωρας είναι το σήμα. Υπάρχει μόνο σε εμάς και στο Λονδίνο και στα μουσεία της Αμερικής. Κώστα και Χρήστο, κόνδωρα στον Άνδιο, ο μεγαλύτερος κόνδωρος που υπάρχει στον κόσμο, άνοιγμα φτερών 3,5 μέτρα, βάρος περίπου 16-17 κιλά, μήκος 1,60. 17 κιλά είναι. Ναι, μήκος 1,60. Ο κόνδωρος στον Άνδιο πλέον με μία απόφαση που πήρανε, δεν θα ξαναδοθεί για κανένα μουσείο στον κόσμο, παρά μόνο θα είναι στα μουσεία της Λατινικής Αμερικής, και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί τον πήραμε πριν. Τον αγοράσαμε πριν 28 χρόνια και το υπάρχει μόνο στην Ευρώπη σε εμάς και στο Λονδίνο και πουθενά. Ασχέτως τιμής, αν έχω. Αν έχει 20 εκατομμύρια, αν έχετε, δεν μπορεί να τον πάρει. Άρα δηλαδή δεν έχει τιμή. Είναι ανεκτήμητη. Η αξία μουσιακή, εγώ μιλάω για τη μουσιακή αξία, είναι ανεκτήμητη. Μάλιστα. Δηλαδή, αφού για τιμές που είπαμε, ας μην μας παίρνει υπόψη. Δεν παίρνουμε στη διαδικασία. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Για πολλά εκατομμύρια. Μιλάω τώρα έτσι εκθεσιακό. Έχετε τεράστιας αξίας, μουσιακής αξίας. Εδώ τι άλλα βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε τον αετό της Αυστραλίας, πολύ σπάνιος. Εκεί είναι νύμφο γεράνι. Θυμάστε που σας έλεγα για τον Χρυσαετό. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι νύμφο γεράνι είναι μοναδικοί που πετάνε πάνω από το Everest. Γύρω στις 9.000 μέτρα, 10.000 μέτρα, και αυτός ο δολοφόνος, ο Χρυσαετός, ανεβαίνει στα 10.000 μέτρα, εκτελεί, το αρπάζει το πουλί από εκεί και το κατεβάζει στο έδαφος 0 και το τρώει. Ενώ πετάει τόσο ψηλά. Ναι. Πίσω μας βλέπουμε τα αγαπημένα μας σε όλους και στα παιδιά τα φλαμίγκο. Έχουμε στην Ελλάδα, τα συναντάμε πάρα πολλές φορές. Έχεις δει, Κώστα? Έχω δει, φυσικά, έχω δει. Ναι. Και δεν μόνο τα φλαμίγκο, κοιτάξτε εδώ, πουλιά φασαρούς από τον Αμαζόν, από την Ασία, παντού, από όλο τον κόσμο. Πανδεσία χρωμάτων, κοιτάξτε εδώ, δύο όμορφα πουλιά. Αυτό είναι κύκλο. Αυτό είναι ο μαύρος ο κύκλος. Μαύρος κύκλος. Το πιο σπουδαίο έκθεμα στο μουσείο εδώ, ποιο είναι? Χρήστο και Κώστα, να σας πάω να δούμε τη λεπτομήτα. Ένα είδος που εξαφανίστηκε εδώ και 24 χρόνια και είναι και 200 ετών. Πώς λέγεται? Λεπτομήτα. Λεπτομήτα. Θα το ξανακούσει. Το ξέρω εγώ. Για να το δούμε από κοντά. Για να τα πούμε από κοντά. Για να δούμε τη λεπτομήτα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Φαντάζομαι είναι αυτό. Όλα αυτά και τα τέσσερα είναι εξαφανισμένα ήδη. Θα στα δω όμως σε ένα, στη λεπτομήτα. Η λεπτομήτα είναι το κορυφαίο έκθεμα του μουσείου μας. Είναι ένα πουλί το οποίο κυριαρχούσε στην Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη κεντρική, πέραγε, έφτανε μέχρι το Μαρόκο και επέστρεφε. Έχει να παρατηρηθεί στο περιβάλλον περίπου 24 χρόνια από τους ορνηθολόγους παρατηρητές, γι' αυτό θεωρείται σχεδόν εξαφανισμένο είδος. Η λεπτομήτα βρίσκεται στο μουσείο μας και σε ένα άλλο μουσείο ακόμα στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Όμως, η συγκεκριμένη που βλέπουμε
είναι μοναδική στον κόσμο γιατί είναι και 200 ετών. Τα αρχίστηκε πριν 200 χρόνια. Την εποχή τη βασίλισσα τη Βικτόρια Αγγλία. Μάλιστα. Ναι, να πούμε ότι οι Βασιλείς είχαν πολύ έντονο το κυνήγι στη ζωή του. Ναι. Και για να πω και κάτι άλλο για τη Βασίλισσα. Ναι. Η Βικτόρια είναι η πρώτη γυναίκα που φόρησε άσπρο νηφικό. Και μετά από λίγο. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή λοιπόν η λεπτομήτα περνούσε όλο το. Οι αποστάσεις που κάνει. Ναι, ήταν ένα αποδημητικό πουλί που ξεκινούσε από βόρεια την Ευρώπη, πέρα από εμά. Γινόταν καταγραφή του στο Μεσολόγιο, Μαρόκο και επέστρεφε πάλι και πάνω. Μάλιστα. Μοναδικό. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την άλλη πλευρά του μουσείου. Εκεί τώρα, εκεί δεν πάμε. Πάμε στο μουσείο. Εκεί θα δούμε κάτι μοναδικό. Ωραία, είσαι έτοιμος. Πάμε για να γνωρίσουμε μανιταριά. Έναν άλλο μαγικό κόσμο. Ωραία, στο μαγικό κόσμο των μανιταριών. Να είμαστε λοιπόν σε ένα, μάλλον το μοναδικό μουσείο στην Ευρώπη, Μουσείο Μανιταριών, και ένα από τα σπάνια, πόσα στον κόσμο. Ελάχιστα στον κόσμο. Ελάχιστα στον κόσμο. Τι θα δούμε εδώ, κύριε Πάλα, μέσα. Πρώτα απ' όλα, θα συναντήσουμε 7.000 μανιτάρια, άγρια μανιτάρια που η φύση διαθέτει. Όχι, θα συναντήσουμε εδώ, έχουμε περίπου 350 είδη μανιταριών άγρια. Η χώρα μας φιλοξενεί περισσότερα από 7.500 διαφορετικά είδη μανιταριών, εκ των οποίων τα μισά περίπου έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν αναγνωριστεί από τους επιστήμονες. Θέλω να σας πω, προσέχετε πάρα πολύ, μη βγείτε στα βουνά και στα δάση και ό,τι βρείτε το μαζεύετε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ, Χρήστο, Κώστα, πηγαίνετε στο δάσο, μαζεύετε μανιτάρια, αν δεν αποκτήσετε τεχνογνωσία για τα μανιτάρια. Να οπλιστείτε με γνώση με λίγα λόγια. Μάθετε Κώστα, ό,τι για μανιτάρια. Επειδή έχω δει κάτι δηλητηριώδη μανιτάρια, αν δεις πόσο όμορφα είναι, λες, Χριστέ μου, αυτό το τόσο ωραίο, το βάλω στο τηγάνι, το φάω. Πάντως, αν πραγματικά υπάρχει τεχνογνωσία και ξέρεις, ξέρω ότι υπάρχουν μανιτάρια που μπορεί να ρυθμίσουν επίπεδα χοληστερόλης, σαχάρου, μπορεί να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό. Είναι σε βλέπω πολύ ενημερωμένοι. Δεν μπορώ να τα πάρω εγώ από το μουσείο εδώ έτοιμα ασφαλή και τέτοια για να πάρω τα φτιάξω. Θα μας πει κάποιος άνθρωπος συγκεκριμένα και θα πάρουμε τα καλύτερα εμείς. Θα μου πει κανείς τώρα, όπως λέει ο Κώστας, καλά πώς θα μάθω. Κοιτάξτε, το μουσείο έχει μια έντονη εξωστρέφεια. Δεν είναι αυτά που λέμε εδώ μέσα, ούτε σε μια μέρα που θα έρθει όλα στα μάτια για τα μανιτάρια. Μπορεί να αγοράζει βιβλία. Εμείς όμως κάνουμε δράσεις όπως τουρφοκυνήγι. Πάμε στο δάσος. Εκεί υπάρχουν όλοι οι συνεργάτες μου. Τουρφοκυνήγι, τρουφόσκυλα, σεφ. Μαζεύουμε τις τρούφες. Κάνουμε το σεμινάριο για την τρούφα. Μαζεύουμε και μανιτάρια. Θέλω σε παρακαλώ να πω, επειδή το έχω ζήσει το τουρφοκυνήγι, το έχω ζήσει με τον Νίκο στα μυστικά, γιατί δεν σου αναφέρουν ποτέ σε ποια περιοχή έχει πάει. Κανένα τουρφοκυνηγό, όπως και ο κύριος Πάλα, δεν λέει ποτέ να πάμε στα άγρα. Εδώ από πάνω στο τάδε σημείο να βρούμε να αφήσουμε τα σκυλιά να βρούμε μανιτάρι. Ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας. Και είναι το σωστό αυτό. Είναι μοναδική εμπειρία. Θέλω να σας πω ότι στην Κίνα θεωρείται εδώ τα μετέωρα και το μουσείο ένα από τα πιο σπουδαία που πρέπει να επισκεφτείς και να ζήσεις την βιομανική δράση, ας πούμε. Ναι, που θα σου μαγειρέψουν βέβαια αυτά τα φοβερά μακαρόνια. Τρούφο μανιτέρο μακαρόνια. Τρούφο μανιτέρο μακαρόνια. 10 είδη μανιταριών μέσα στο μεγάλο σκεύος που κάνουμε. 80 μερίδες μαζί με τρούφες πεινάω, και τέτοια. Σταμάτα και πεινάω μέρες γιορτής που είναι και θέλω. Χριστό, πότε είναι το επόμενο. Έχει κεντρήσει αυτό το ενδιαφέρον όλο τον κόσμο. Έρχονται από Αυστραλία, Καναδά, Ασία, Αμερική, Ισραήλ, Ευρώπη. Αρχίζαμε πάντα Μάρτιο και τελειώναμε Σεπτέμβριο, αλλά είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που τώρα αρχίζουμε Φεβρουάριο και θα κάνουμε ακόμα και πιστικές, το Δεκέμβριο. Πιστικές. Κλείνουμε. Πότε είναι το επόμενο ραντεβού. Είναι την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε δύο μέρες την επόμενη εβδομάδα. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε να κάνουμε τώρα κοινή, γιατί είναι στο τελείωμα της μαύρης τρούφας. Αλλά τώρα είναι τέτοια η πίεση του κόσμου που θα πάμε, θα βρούμε λίγες τρούφες. Βέβαια. Μπορούμε να πάρουμε μέρος. Δύο άτομα είμαστε. Μπορείτε. Πώς δεν μπορεί. Άλλα δύο έχετε θέσει για δύο. Ναι, ναι, για μένα και τον Χρήστο. Ερχόμαστε. Βεβαίως. Ωραία. Πραγματικά θα ζήσεις. Εγώ το έχω ζήσει και το ξέρω. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα περάσεις τέλεια. Και θα φας και τέλεια. Βέβαια, μοναδικά. Υπέροχα. Και δεν κάνουμε μόνο το τροφό κυνήγι. Για παράδειγμα, τώρα πρόσφατα η Καλαμπάκα, ας πούμε, πήρε απόψη στο Δημοτικό Συμβούλιο και απέκτησε μια συμπληρωματική ταυτότητα και έγινε πόλη της τρούφας. Φέτος κάναμε την πρώτη πανελλήνια γιορτή τρούφας και θα καθιερωθεί πλέον με 40 σεφ και πλέον και μοιράσαμε στον κόσμο δωρεάν, Κώστα, πάνω από 58.000 τρουφό μανιταροεδέσματα δωρεάν. Μπράβο. Κλείσαμε, κοιτάξτε. Αν θέλετε, αυτό το γιορτάζουμε και με ένα live μουσική. Δεσμεύεσαι. Ωραία, να το κάνουμε. Θα το κάνουμε πάλι το 2000. Δεσμεύτηκε. Να κλείνω το τέλο. Πολύ ωραία. Ευθύνθεσαι τώρα. Είναι στον αέρα τώρα, πάει. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα εμφανώ διάξω.
Είχαμε εδώ, ας πούμε, τον Λαζάρου σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, το Λευτέρη, το φίλο μου, τον Λαζάρου, και λέει: όσο θα μεγαλείτε, είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχω κάνει. Θα έρχομαι να μαγειρεύω για τον κόσμο. Ωραία, δεσμευόμαστε. Έτσι λοιπόν και εσύ. Δεσμευόμαστε κι εμείς. Κοιτάξτε να δείτε. Περίοδος Χριστουγέννων, εδώ το κέντρο της Ελλάδος, η Θεσσαλία, είναι ο πόλος έλξης. Πρέπει να πω: έρχονται όλοι για τα Χριστούγεννα στο Μήλο των Ξωτικών, στα Μετέωρα. Να πούμε ότι είναι το δεύτερο σημείο αναφοράς αρχαιολογικού χώρου μετά την Ακρόπολη, τα Μετέωρα. Έρχονται και εδώ στο μουσείο. Πρέπει να πω ότι σας συναντάμε και μέσα στο Μήλο των Ξωτικών. Ναι. Το μουσείο έχει εκεί μέσα στο ιστορικό κτίριο, βρίσκεις τα εκθέματα και θα, να πάρεις και τα ωραία μανιτάρια για να φτιάξεις. Έχουμε 70-80 κωδικούς προϊόντων που προέρχονται από μανιτάρια και τρόπες. Θέλω να πω κάτι, Χρήστο, αν μου επιτρέψεις εδώ, που είναι πολύ σημαντικό για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, την περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων, ότι μέσα από το μουσείο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι διανυθερεύσεις και η προσέλευση του κόσμου, όπου αυτό σημαίνει ότι διανέμεται η οικονομία στην πόλη. Η στράτα αυτή είναι το μουσείο, ξενοδοχεία, εστιατόριο, βόλτα στην πόλη. Έχει συμβάλει τα μέγιστα το μουσείο σε αυτό και έτσι είμαστε όλοι μια χαρά. Είναι σημαντική η δουλειά που κάνετε, γι' αυτό και έχει την ανταπόκριση που έχει. Είσαι ευχαριστημένος που ήρθαμε εδώ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Δεσμευόμαστε για ό,τι έχουμε πει. Ραντεβού στο τροφοκυνήγι, στα βουνά εδώ των Μετεώρων, από πάνω, από τους Ιερούς Βράχους, εκεί στα άγραφα. Ελάτε, γεια σας, γεια. Σε ένα χώρο που πραγματικά σε ένα μουσείο βιομηχανικό εδώ στο Μήλο των Ξωτικών. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους που μπαίνουν τώρα στη συντροφιά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Μαέστρο μου, είσαι έτοιμος? Θέμης Αματζής, διευθυντής της Φιλαρμονικής Τυρνάβου και εδώ και ένα χρόνο της Φιλαρμονικής της Κιάθου, με την υπέροχη Θεσσαλών αλλά και ενός Μακεδόν από τις Αίρες Ορχήστρα των παιδιών, θα μας κρατήσουν στην τροφιά. Τι έχεις διαλέξει να ξεκινήσουμε και να στείλουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας, τη χαρά μέσα από το πιο αισιόδοξο δημοτικό πάρκο των Τρικάλων σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης σε όλο τον πλανήτη. Πώς ξεκινάς, ο λόγος σε εσένα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ όμορφα τραγούδια. Θα ξεκινήσω με κάποια δικά μου τραγούδια και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Ωραία, είμαστε όλοι έτοιμοι, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Είναι πανέμορφα. Ωραία, μαέστρο, έτοιμοι. Πάμε, λοιπόν, ξεκινάμε. Μαζί. 1, 2, 3 και. Βράδια με σιωπές, γερημινιά και τα όνειρα βρόχη στα μάτια, άδεια καρδιά. Η ζωή μου σαν το φύλλο στο βοριά. Μόνος εγώ σαν σκιά που γυρνούσε μέσα στα σκοτάδια. Κι όμως ξαφνικά σβήσαν όλα με την πρώτη σου ματιά. Ήρθες εσύ κι η νύχτα γέμισε φως. Είσαι τ' αστέρι μου εσύ και εγώ δικός σου ουρανός. Ήρθες εσύ κι όνειρα κάνω ξανά και η καρδιά μου χτύπα σαν να την πρώτη μου φορά. Πάμε!
δώσουμε και ρυθμό. Ήρθες να με βρεις, φαρμάκι να μου δώσεις. Με ένα σου φίλι, αντίο να μου δεις. Ήρθες να με βρεις, για να μ' αποτελειώσεις. Και σαν φεγγάρι, μες στη νύχτα να χαθείς. Λυπάμαι, θα έρθει κάποια μέρα που θα μετανιώσεις. Τέλεια όσα μου έχεις κάνει θα πληρώσεις. Μην νομίζεις ότι θα γλιτώσεις. Τελικά καρδούλα μου, λυπάμαι, κάποιος άλλος θα βρεθεί να σε πονέσει. Δεν θα έρθεις τότε στη δική μου θέση. Όλα στη ζωή, να ξέρεις, είναι δανεικά. Έκλεψες το γέλιο και μελαγχολώ. Πες μου τι να κάνω για να σε κερδίσω. Μ' άφησες να λιώνω, να παραμείνω. Χθες αργά εκεί που σε θυμήθηκα, μίλησα για σένα στον Θεό. Του είπα δεν αντέχω και ορκίστηκα να τελειώσω τη ζωή μου εδώ. Θες αργά τραγούδι με το δάκρυ μου, σου έγραψα στο τέλος της βραδιάς. Είναι μια κατάθεση αγάπη μου, είναι μια δήλωση καρδιάς. Κοίτα με που κλαίω, κοίτα πως πονά. Έγινε μαχαίρι του τη σιωπή. Πες μου τι να κάνω για να σε κερδίσω. Πρόδωσες τα λόγια που μου είχες πει. Θες αργά εκεί που σε θυμήθηκα, μίλησα για σένα στον Θεό. Του είπα δεν αντέχω και ορκίστηκα να τελειώσω τη ζωή μου εδώ. Χθες αργά τραγούδι με το δάκρυ μου, σου έγραψα στο τέλος της βραδιάς. Είναι μια κατάθεση αγάπη μου, είναι μια δήλωση καρδιά. Μπράβο, Κώστα. Κώστα, μαζί μας είναι και ο Χάρης Τσάβλος. Είναι οργανωτική επιτροπή, είναι η ψυχή εδώ του Μήλου των Ξωτικών όλα αυτά τα χρόνια. Πες μας με δύο κουβέντες, τι είναι ο 12ος Μήλος των Ξωτικών φέτος. 12η χρονιά φέτος. Σε ευχαριστούμε που είσαι και φέτος κοντά μας. Όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζεις με την εκπομπή σου.
Ανανεωμένος ο Μήλος των Ξωτικών, πιο όμορφος από ποτέ, περιμένει όλο τον κόσμο για να περάσει όμορφες στιγμές εδώ στα Τρικάλα. Εγώ θέλω να σταθώ και Κώστα, πρέπει να πούμε το σημαντικό. Ο Δήμος των Τρικάλων και των γύρω περιοχών κάνει φόκους στην παγκόσμια λογοτεχνία σε ένα έργο του Γάλλου συγγραφέα που γεννήθηκε το 1900, που ήταν πιλότος στην αεροπορία. Χάθηκε το έργο του, κυκλοφόρησε το βιβλίο αυτό το μοναδικό, ο μικρός πρίγκιπας, το 1944. Χάθηκε αυτό στην Κορσική και το έργο του θεωρείται, ψηφίζεται τρίτο πιο σημαντικό στην παγκόσμια λογοτεχνία μετά από τη Βίβλο, το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ, και το τρίτο βιβλίο είναι ο Μικρός Πρίγκιπας. Γι' αυτό λοιπόν τα παιδιά που έρχονται εδώ παίρνουν ένα μήνυμα, να πάνε να μελετήσουν, να δουν αυτό το παιδί που γύριζε τον κόσμο και αναζητούσε τη φιλία, την πραγματική φιλία, και έλεγε ότι την αλήθεια δεν τη βλέπουν τα μάτια. Την αλήθεια, και αυτό θα μείνουμε, και την αλήθεια τη βρίσκει η ψυχή, όχι το μάτι. Τι έχεις να πεις στη συνέχεια? Είχα κάποτε μια αγάπη. Έγραψε ιστορία στην καριέρα σου, έγραψε ιστορία στα τηλεοπτικά δρόμενα της Ελλάδος, και να το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους. Χρόνια σας πολλά. Χάρη, χρόνια πολλά σε όλους. Τρία και... Σα πλατιά, αεράκι δίχως ψυχρά, φεγγαράκι με στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Και έλεγα τριγύρω όλοι βρε τον τυχερό, λες και τα γη πληρωμένα να φάνουν ερωτευμένα, είναι όλα ένα, σ' αγαπώ. Τώρα που είναι η αγάπη και τα γέρι μου, όλα τα έχω, μα δεν έχω πια το τέρι μου. Να με βρει, να μου πει γιατί θα πρέπει να πονάσω όταν θα φεύγει και σου παίρνει τη καρδιά μαζί. Είχα κάποτε μια αγάπη θάλασσα πλατιά, αεράκι δίχως ψυχρά, φεγγαράκι με στη νύχτα και στον ουρανό μου ξαστεριά. Τώρα που είναι η αγάπη και τα γέρι μου, όλα τα έχω, μα δεν έχω πια το τέρι μου. Μα δεν έχω πια το τέρι Thank you.
βαρέθηκα τα ίδια λόγια να μου λένε πως είμαι πάντα το καλύτερο παιδί. Και όταν μένω μόνος μου αναρωτιέμαι αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Αλήθεια τρελαθώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Χαστούκια να μου δίνουν εμένα που έμαθα να δίνω μια ζωή. Και όταν μένω μόνος μου στοιχηματίζω αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή. Στα αλήθεια τρελαθώ. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Πρώτου στα αλήθεια τρελαθώ. Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, η καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε κάνω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Βουρτουνιάζει κι απόψε. Σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για ζεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για ζεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Κι η νύχτα μυρίζει. Πάμε αλλιώς. Αυτό είναι Βασίλης Τσιτσάνης, δεν το ξέρουν πολύ. Πάμε. Στα δυο σου χέρια γερά κράτησε με. Αυτό το βράδυ κοντά σου με. Πως μ' αγαπάς, στον ουρανό ψηλά με πας. Στον ουρανό ψηλά με πας.
στη ρευτή σου γλύκα, στην αγάπη σου τη βρήκα. Για ποτέ σε χάσω μωρό μου, μαζί σου κι εγώ θα χαθώ. Την αστηρευτή σου γλύκα, στην αγάπη σου τη βρήκα. Για ποτέ σε χάσω μωρό μου, μαζί σου κι εγώ θα χαθώ. Για ποτέ σε χάσω μωρό μου, μαζί σου κι εγώ θα χαθώ. Για ποτέ σε χάσω μωρό μου, μαζί σου κι εγώ θα χαθώ. Πραγματικά που είπε αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος ότι είναι του Τσιτσάνη και το διάλεξες εσύ. Μου το έχει τραγουδήσει σε ένα άλλο ταξιδεύοντας ο Μανώλης Λιδάκης, που τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Ο μεγάλος Μανώλης Λιδάκης, αυτός ο φιλόσοφος της μουσικής, που τον εκτιμάει νομίζω ο πολλής κόσμος. Και χαίρομαι ειλικρινά που το διάλεξες. Ναι, μαέστρο, μπράβο σας. Μου το είπε στο τηλέφωνο ότι ο Κώστας μου λέει διάλεξε και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη που δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι ποιο τραγούδι. Και μουσική και στίχη του Βασίλη του Τσιτσάνη. Είναι μοναδικό τραγούδι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι χαίρεται και το κοινό που μας ακούει και μας βλέπει, και το κοινό που δεν βλέπουν οι φίλοι μας. Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, μας επιτρέπετε αφιερώσεις, να αφιερώσει ο κύριος Σταυλός στη δράμα την πατρίδα του, να αφιερώσει ο φίλος μας στις Σέρες, και πού αλλού θέλουμε να ακούσω αφιερώσεις, παρακαλώ, πού. Σέρες, την αγάπη μας, το μπουζούκι, πού αφιερώνουμε. Παντού, σε όλους. Ωραία, τι έχετε διαλέξει. Τι έχετε. Αφού είπαμε Τσιτσάνη, να περάσουμε σε Δημήτρη Μητροπάνο, ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Θα μου κάνει τη χάρη να πω ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνο. Ό,τι θέλεις Κώστα, είναι δυνατόν να σου γαλάσουμε χατήρι, που ξέρουμε ότι οι επιλογές σου είναι και οι επιλογές μας θα είναι. Η πόλη άναψε τα φώτα της και φεύγει με ένα τρενάκι Λούνα Πάρκ στο πουθενά. Σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει κι αναζητάει σε ξένα χέρια τη χαρά. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Μεταμορφώνεσαι σαν μέδουσα στους δρόμους και εγώ τα χίλια πρόσωπά σου ακολουθώ. Στου ερωτά σου υποτάσσομαι τους νόμους και λίγα ψίχουλα μόναχα σου ζητώ. Σε έκλεισες και
και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Τι έχεις διαλέξει, τι έχουμε συνέχεια. Του Δημήτρη Μητροπάνω το τρένο. Το τσιγάρο που καίει είναι το τελευταίο. Τα μάτια σου κλείσε, δεν θέλω να δεις ότι κλαίω. Γιατί είναι μοιραίο να φύγω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Κάνε κάτι λοιπόν. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσε με, φίλησε με, μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλάκισε με. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Το τρένο. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα μου, επιτρέπεις μια αφιέρωση. Εννοείται. Ωραία. Θέλω να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλους τους φίλους μας, τους κριτικούς, στην Κρήτη το επόμενο τραγούδι που μας αγαπάει και την αγαπάμε πάρα πολύ και δεν νομίζω να έχει κανένα αντίρρηση με τις αναμνήσεις που έχει από αυτό το νησί. Θα πούμε ένα τραγούδι. Βεβαίως. Σταύρος Καρχάκος. Φυσικά. Σταύρος Καρχάκος, ένα ιστορικό τραγούδι, αφιερωμένο λοιπόν στους φίλους μας στην Κρήτη, στη φίλη μου την Αναστασία. Έχω και άλλες αφιερώσεις, δεν έχετε άλλες. Όσες θέλετε. Και στο φίλο μου τον Δημητρίο. Ήτανε μια φορά μάτια μου κι ένα καιρό. Μια όμορφη κυράρχοντισσα να σε χαρώ. Μια μικροπατρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί. Γυρίζει κι αρμενίζει καλέ στα πελάγα. Τους πειρατές θερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο το φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνει έρμη και μοναχή. Ένα Σαββάτο βράδυ να λέει μια Κυριακή. Τον ήλιο το φεγγάρι καλέ
του για χαρί μου. Μπράβο, μπράβο το τραγούδι στην Κρήτη. Σε παρακαλώ, πες μου, στα ταξίδια σου ανά τον κόσμο, στην Αυστραλία, στην Αμερική, τι ζητάνε περισσότερο οι Έλληνες εκεί? Αγαπάνε πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι και επειδή μην ξεχνάμε ότι στο εξωτερικό είναι άνθρωποι που φεύγουν από εδώ, δηλαδή φεύγουν άνθρωποι από τον Πόντο, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο, καθένας από αυτούς αγαπά πάρα πολύ την παράδοσή του, ξεχωριστά, πέρα από το λαϊκό τραγούδι. Οπότε οι παραγγελές τι είναι, Καζατζίδη ζητάνε? Όσο περνάνε τα χρόνια, όχι ότι δεν ζητάνε Καζατζίδη, αλλά αγαπάνε πάρα πολύ το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Έχει πολύ Καζατζίδη, έχει πολύ Μητροπάνο. Όλους τους μεγάλους λαϊκούς ερμηνευτές. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιο πολύ έχει και πολλά δημοτικά τραγούδια, πολλά νησιώτικα τραγούδια, γιατί έχει πάρα πολλούς νησιώτες στην Αμερική. Δημοτικά λες. Κάποια από αυτά, ναι. Τι δημοτικά λες τώρα, για κάτσε. Τώρα δεν έχω. Ένα θρακιώτικο μπορώ να έχω, παρακαλώ. Ένα θρακιώτικο. Ποιο λες, κάποιο. Σολ. Πετούσα. Εκεί που μας ανεβάζεις το κόβεις και σταματάς, δηλαδή, όπως καταλάβατε αγαπητοί μας φίλοι, ήταν χωρίς πρόβα. Το καταλάβατε πώς το είπα και πώς το ξεκίνησε. Χωρίς πρόβα πήγε το τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ την αγάπη, σε όλους που ασχολούνται με το δημοτικό τραγούδι και είμαι πολύ αισιόδοξος και νομίζω και πάρα πολύ από όλους εσάς, γιατί το δημοτικό τραγούδι ανεβαίνει και ανεβαίνει από την νεολαία. Δεν υπάρχει σχήμα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο σχήμα που να μην έχει μέσα δημοτικά τραγούδια. Είτε είναι από τη Θράκη μας, είτε είναι από την Ήπειρο, με τη σπουδαία μουσική που έχει, είτε είναι από την Κρήτη ή την Πελοπόννησο ή από τα νησιά. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Είπαμε θρακιώτικο, σου ζήτησα και είπε το θρακιώτικο. Να αποχαιρετήσουμε το Χρόνια Ιδονίδη, την αγάπη μας στους Δοητσίδη και τις αδερφές Δοητσίδη και την οικογένεια Δοητσίδη, που όλα τα χρόνια δουλεύουν σε αυτό που σημαίνει πολιτισμός της, λαϊκός πολιτισμός της χώρας μας. Σε ευχαριστώ ειλικρινά για όλα αυτά τα ωραία που μας είπες. Ευχαριστώ και πάλι σε εσάς, παιδιά. Θα συνεχίσω με Βασίλη Τσιτσάνη. Υπέροχα, μοναδικά. Και θέλω σε όλους τους φίλους μας που έρχονται στα Τρίκαλα, στο Μήλο των Ξωτικών, δεν θα πρέπει να ξεχνάνε να περάσουν από αυτό το μεγάλο σχολείο της μουσικής, όχι μόνο για την Ελλάδα, το μουσείο που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Τρικαίων εδώ, του Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι οι παλιές φυλακές των Τρικάλων που έχει γίνει ένα μοναδικό μουσείο της ιστορίας, της μουσικής ιστορίας της χώρας. Γι' αυτό το λέω και το τονίζω, ότι οι ερχόμενοι όλοι οι επισκέπτες στο Μήλο των Ξωτικών και στα Τρίκαλα πρέπει να περάσουν με τα παιδιά τους να γνωρίσουν αυτό το μέγιστο της μουσικής. Δεν λέω της ελληνικής μόνο μουσικής, γιατί ο Τσιτσάνης διδάσκεται σε μουσικά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αυτό. Οπότε, τι τραγούδι έχεις διαλέξει, Τσιτσάνη? Το κάνει λιγάκι υπομονή και το παξί τσιφλίκι. Πω, τι ωραία τραγούδια. Απελπίζεσαι και δε θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή και
καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μη ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα'ρθει μια μέρα στην αγκαλιά σου, θα'ρθει μια μέρα μη το ξεχνάς. Έλα. Τσάρκα πέρα στο παξέ τσιφλίκι, κούκλα μου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στούρικα και τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου παίξω φίνο παγλάμα. Στούρικα και τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου παίξω φίνο παγλάμα. Τσάρκα στην Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μάρικο θα σε τρελάνει να ακούσεις το τσιτσάνι να σου παίξει φίνο παγλάμα. Μάρικο θα σε τρελάνει να ακούσεις το τσιτσάνι να σου παίξει φίνο παγλάμα. Τι ωραία, με τι ωραία τραγούδια, τι ωραία μουσική. Κώστα, πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτές τις ωραίες εικόνες και ήχους που δώσαμε σε όλους τους φίλους που παρακολούθησαν εδώ από τα Τρίκαλα. Προσπάθησα να δώσω όσο πιο πολύ χρώμα από την πατρίδα μου τα Τρίκαλα. Πριν σε ευχαριστήσω εσένα, θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια τη στήριξη του μαέστρου της Φιλαρμονικής Πυρνάβου και της Φιλαρμονικής της Κιάθου. Μεγάλο έργο στην ελληνική επαρχία. Ο Θέμης Αμαντζής είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρουσίασε τα παιδιά της ορχήστρας. Χρήστο μου, εγώ σε ευχαριστώ για τόσα χρόνια. Χάρη επίσης, ευχαριστώ. Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ένα μεγάλο χειροκρότημα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Χρήστο το Μακρύ που ήταν στην κιθάρα. Από Θεσσαλός. Από εδώ, ντόπιος. Τρίκαλα, παρακαλώ. Στο Στέφανο το Σεκέρογλου, ο οποίος είναι από τις Σέρες και είναι καθηγητής στο Μουσικό Γυμνάσιο εδώ στα Τρίκαλα. Καθηγητής, πολύ σημαντικό, μπράβο. Τέτοιους ανθρώπους είχες και συνδασκάλους όταν ήσουν στα Τρίκαλα. Στο δύο της κυρίας Κασιόλα, ναι. Ωραία, μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος έτωθαν στο Μπουζούκι, βιρτουόζος, επίσης καθηγητής, γνωστός στην πόλη.
και για τις ικανότητες. Τρικαλινός. Στη μουσική πόλη που έχει προσφέρει στα μουσικά δρόμενα της Ελλάδος τα μέγιστα. Μας έχει μιλήσει άπερες φορές για τα τραγούδια του Τσιτσάνη και του Μητροπάνου. Αυτά είναι κάτι άλλα. Και στα χωστά ήταν ο Δημήτρης ο Μαρκηγιάννης από τη Λάρισα. Δημήτρη, ευχαριστούμε θεσσαλώς από τη Λάρισα. Είπαν όλοι οι Θεσσαλοί πλην του Μακεδόνα. Πολύ ωραία. Κώστα, ειλικρινά θέλω να σε ευχαριστήσω που σε υποδεχτήκαμε και μας υποδέχτηκε στην πόλη σου, στη γενέτειρά σου που αγαπάς και λατρεύεις. Δώσε τις ευχές σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα. Να είναι ευτυχισμένο το 2024. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή, ήταν μεγάλη χαρά. Στα 12 χρόνια να είμαι κι εγώ εδώ, ένα μέρος του Μήλου των Ξωτικών και να προσφέρω με τα τραγούδια μας. Και λέω τα τραγούδια μας γιατί λέω τα τραγούδια του Τσιτσάνη, του Μητροπάνου και έχουμε πολλά άλλα να πούμε. Αλλά για μένα ήταν μια μαγική βραδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα άλλο ταξίδι, χαρούμενο, με αισιοδοξία, αγάπη. Χρόνια σας πολλά. Γεια σας. Πολύ πολλά. Είχα κάποτε μια αγάπη θάλασσα πλατιά, λες και τα έχει πληρωμένα να φανούν ερωτευμένα. Ακόμα δεν έχω πια το τέρι μου. Παραμάκια, ευχαριστώ. Ναι. Έκανε ένα κόμμα. Α. Να σε πάω, μπορείς να πας εκείνο το βράχο. Μπα, πας, για να σε δω. Για να σε δω. Για να... Θα το κάνουμε live αυτό. Είναι απλό αγόρι μου, ναι, γιατί live, εγώ πάω. Να, Χριστό, εγώ θα... πάω. Χριστό. Εδώ πάω. Δεν μπορώ να βλέπω. Για να σε δω. Έλα, για να σε δω, Κώστα. Μισό λεπτό, γιατί μου κόβει ένα από. Έλα, Κώστα, εδώ. Να κάνουμε εδώ τη συνέχεια τις εκπομπές, να. Αποκλείεται να το λες αυτό. Γιατί. Έλα, για να σε δω. Λα, λα, λα. Πού υπηρέτησες. Άντε, γατάκια.